Σε αυτό το κανάλι μιλάω πάρα πολύ συχνά για συνήθειε και με αφορμή του Ολυμπιακού Αγώνε που υπάρχουν τώρα, αυτή τη στιγμή στο Παρίσι 2024 σχέθηκα να κάνω ένα βίντεο στο οποίο να μιλήσω για τι συνήθειε των Ολυμπιονικών, των ανθρώπων που ουσιαστικά πηγαίνουν στου Ολυμπιακού Αγώνε και αγωνίζονται εκεί. Οπότε έκανα μια σύντομη έρευνα στο ίδιο και βρήκα κάποια άρθρα με αποσπάσματα από συνεντεύξει ανθρώπων που έχουν διακριθεί παγκοσμίω σε Ολυμπιακού Αγώνε. Και θα μοιραστώ σε αυτό το βίντεο 7 καθημερινέ συνήθειε των Ολυμπιονικών, τι οποίε μπορεί και εσύ να ξεκινήσει να εφαρμόζει την καθημερινότητά σου. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρή Αρμπατζή, δημιουργό του GreekCoach.gr και συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Και αυτό που κάνω είναι βοηθάω επιχειρηματίε, coaches και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσει και το δικτυακό marketing να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία του με απλό τρόπο. Η πρώτη από τι 7 συνήθειε είναι από την Cassidy Cook από τι Πολιτείε, η οποία το άθλημά τη είναι οι καταδύσει. Και λέει ξεκουράσου σωστά. Να θυμάσαι το εξή: Η ξεκούραση δεν είναι κάτι προαιρετικό ή κάτι που θα κάνει μόνο όταν το σώμα σου δεν πάει άλλο. Είναι κάτι σημαντικό και κάτι που μάλιστα χρειάζεται να το προγραμματίσει μέσα στην ημέρα σου. Και όχι μόνο να το προγραμματίσει, αλλά όπω πειθαρχεί στι προπονήσει, έτσι χρειάζεται να πειθαρχήσει και στην ξεκούραση. Όπω πειθαρχεί στη δράση και στην εργασία σου, έτσι χρειάζεται να επιθαρχήσει και στο να ξεκουράζει, στο να κάνει διαλύματα δηλαδή από την εργασία σου. Τώρα θα μου πει το Δωρή: Είναι πολύ λογικό αυτό που μου λε, αλλά για ποιο λόγο να μην ξεκουραστώ, έτσι. Θα το κάνει όντω ή άλλω. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκουραζόμαστε ή δεν κάνουμε διαλύματα γιατί θεωρούμε ότι όσο πιο σκληρά δουλέψουμε, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει το αποτέλεσμα και τόσο πιο μεγάλο θα είναι το αποτέλεσμα. Στην πραγματικότητα όμω, αυτό το οποίο θα φέρει το γρήγορο και το μεγάλο αποτέλεσμα είναι η έντονη συγκεντρωμένη δουλειά με σημαντικά διαλύματα ενδιάμεσα. Να μάθει λοιπόν να ακούς το σώμα σου και να κοιμάσαι επαρκώ το βράδυ. Η δεύτερη συνήθεια είναι το να λαμβάνει καθημερινά στη διατροφή σου θρεπτικά συστατικά. Αυτό έχετε από τον σερβο ταινίστα πρωταθλητή, τον Νόβακ Τζόκοβιτ. Ο Νόβακ Τζόκοβιτ έχει μια συγκεκριμένη πρωινή ρουτίνα που ακολουθεί. Καταρχά, πίνει δύο μεγάλα ποτήρια νερό σε θερμοκρασία δωματίου κάθε πρωί με τον ξυπνάει. Δύο κουταλιέ μέλι, ένα μεγάλο μπολ για πρωινό με μουσλι, ξηρού καρπού, λάδι είδα και γάλα. Αλλά το σημαντικό δεν είναι το τι ακριβώ θα φάσει, αν θα ακολουθήσει το συγκεκριμένο πρωινό που έχει ο Τζόκοβιτ, αλλά να ξεκινά την ημέρα σου και να έχει ένα πολύ καλό πρωινό γεμάτο με θερετικά συστατικά. Οπότε μη σκέφτεσαι ότι πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα το πρωινό του Τζόκοβιτ, αλλά δώσε τα απαραίτητα θερετικά συστατικά που χρειάζεται το σώμα σου ώστε να έχει το κατάλληλο καύσιμο για να έχει μια πιο αποδοτική ημέρα. Η τρίτη συνήθεια έχει να κάνει με τον ύπνο. Οπότε στόχευσε σε υψηλή ποιότητα ύπνο. Μα λέει ο πιο πετυχημένο κολυμβητή όλων των εποχών, ο Μάικλ Φέλπ από την Αμερική. Ο Φέλπ, μάλιστα, κοιμάται σε έναν θάλαμο ειδική ατμοσφαιρική πίεση. Στα ελληνικά που το έψαξα λέγεται υποξικό περιβάλλον. Και μάλιστα υπάρχουν τέτοια προϊόντα που πολλούνται, που κάνουν γύρω στα 600-800 ευρώ από ό,τι έκανα έτσι μια πολύ σύντομη έρευνα. Δεν πρόκειται να το κάνω εγώ αυτό. Δεν πρόκειται να αγοράσω ένα τέτοιο θάλαμο για να κοιμάμαι, γιατί δεν ετοιμάζομαι για Ολυμπιακού αγώνε. Και πιθανό να μην το έκανε και εσύ, γιατί μπορεί να σε χώριζε ο άντρα ή η γυνέα. Αλλά όσον αφορά τον ύπνο, βεβαιώσου ότι θα έχει τουλάχιστον 2-3 πράγματα. Συγκεκριμένα, θα έχει μια καλή θερμοκρασία δωματίου. Θερμοκρασία δωματίου χρειάζεται να είναι σχετικά χαμηλή, να μην έχει πολύ ζέστη, να είναι λιγότερο τροσόριτο το δωμάτιο. Δεύτερον, να έχει σκότηση, να μην μπαίνει από πουθενά φω. Το φω μπερδεύει το σώμα σου και το κάνει να μην έχει καλό ύπνο. Και οπωσδήποτε φυσικά να έχει συσκευέ. Μακριά από το κρεβάτι ή ακόμα και σε άλλο δωμάτιο. Και το τελευταίο σε σχέση με τον ύπνο είναι το να προσπαθεί να έχει μια σταθερή ρουτίνα ύπνου. Να μπορεί να πηγαίνει δηλαδή συγκεκριμένη ώρα για ύπνο και να ξυπνά συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα, ακόμα και Σαββατοκύριακα. Η τέταρτη συνήθεια έχει να κάνει με τον οραματισμό των στόχων μα και έρχεται από την Κάρλι Λόιντ από τι ΗΠΑ, αθλήτρια του ποδοσφαίρου. Η Κάρλι πριν από κάθε αγώνα οραματίζεται το παιχνίδι τη, το πώ θα εξελιχθεί και πώ θα είναι η ίδια στο παιχνίδι. Μάλιστα, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου Γυναικών το 2015 σκόραρε 3 γκολ. Στον οραματισμό τη είδε ότι θα σκοράρει 4 γκολ, οπότε τα πήγε αρκετά καλά. Οκ, okay. μπορεί να μην παίζει στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματο Ποδοσφαίρου, αλλά μπορεί να έχει να κάνει μια παρουσίαση ή να έχει να πα σε μια συνέντευξη ή να έχει να ε, παραδώσει ένα σημαντικό project. Πριν από κάθε ένα από όλα αυτά, Αφιέρωσε λίγο χρόνο και οραματίσου πώ θα είσαι κάνοντά το. Πώ θα φέρεσαι, πώ αναπνέεις, πώ περπατά, πώ μιλά, πώ σε δέχονται οι άλλοι άνθρωποι. Και αυτό ο οραματισμό μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, καθοριστικό ρόλο, στο πώ θα αποδώσει και στο αποτέλεσμα που τελικά θα έχει. Νούμερο 5. Πάλι για τον ύπνο, δώσε προτεραιότητα στον ύπνο σου. Και ποιο το λέει αυτό. Ο Χουσέιν Μπόλτ, ένα από του κορυφαίου sprinters στην ιστορία του αθλητισμού. Μ' αρέσουν αυτέ οι συνήθειε γιατί περιλαμβάνουν τον ύπνο και μ' αρέσει ο καλό ύπνο. Anyway, έχουμε την τάση να δίνουμε προτεραιότητα σε άλλα πράγματα. Λίγο να τελειώσω αυτή τη δουλειά και μετά θα ξαπλώσω. Ή θα ξυπνήσω λίγο νωρίτερα το πρωί για να κάνω περισσότερη δουλειά στο συγκεκριμένο project. Και βάζουμε σε δεύτερη, σε τρίτη, τέταρτη μοίρα τον ύπνο μας. Νομίζουμε ότι θα είμαστε πιο παραγωγικοί στη στιγμή, αλλά στερώντα ύπνο τον εαυτό μα, μπορεί να μα βλάψει μακροπρόθεσμα. Όταν θα κάνει τη λίστα των εργασιών σου για την ημέρα, βάλε τον ύπνο σου και βάλε τον ψηλά ψηλά στη λίστα. Είναι πολύ σημαντικό, σύμφωνα με τον Usain Bolt. Νούμερο 6. Κατάγραψε την πρόοδό σου, μα λέει ποιο, ο Ιούλιντ Κιψόγκε, ο οποίο ήταν ο πρώτο άνθρωπο στην ιστορία. Που έτρεξε μαραθώνιο σε λιγότερο από 2 ώρε. Καθώ κάνει τι καθημερινέ σου δράσει Κάνει προπονήσει ή κάνει δουλειέ ή οτιδήποτε άλλο κάνει. Κατάγραψε την πρόοδό σου. Γράψε τα νούμερα σου. Με πόσου ανθρώπου έχω μιλήσει. Πόσα post έκανα. Τι έκανα σε σχέση με το στόχο μου καθημερινά. Αυτή λοιπόν η καταγραφή θα σε βοηθήσει να βλέπει αν οι δράσει που κάνει σε οδηγούν στο στόχο σου ή σε απομακρύνουν από το στόχο σου, ώστε να μπορέσει να κάνει τι απαραίτητε διορθώσει, βελτιώσει και αλλαγέ. Μάλιστα, αν δουλεύει με έναν coach. Business coach, life coach, training coach ή οτιδήποτε. Η καταγραφή αυτή των καθημερινών σου δράσεων θα είναι ένα οδηγό για τον coach σου να σε βοηθήσει ώστε να κάνει πάλι τι απαραίτητε προσαρμογέ και αλλαγέ για να πετύχει του στόχου σου. Και νούμερο 7. Να έχει αυτοπεποίθηση. Μα λέει η αθλήτρια του box από τι ΗΠΑ, Clarissa Shields. Και εδώ χρειάζεται να προσέξει. Να έχει αυτοπεποίθηση, χωρί όμω να έχει αλαζονία. Είναι πολύ σημαντικό το να πιστεύει τον εαυτό σου και σε αυτό που κάνεις. Να πιστεύεις στο σκοπό σου, αλλά και στην ικανότητά σου ότι τελικά μπορείς να τα καταφέρεις. Τώρα, αν δεν πιστεύεις ακόμα στον εαυτό σου, μπορείς να δανειστείς από την πίστη των άλλων που έχουν για σένα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και εδώ το να περιβάλλει τον εαυτό σου με ανθρώπου οι οποίοι πιστεύουν σε σένα, πιστεύουν στα όνειρά σου, οι οποίοι είναι εκεί για να σε βοηθήσουν και να σε μπουστάρουν να πετύχει του στόχου σου, να μπει στη δράση και να πετύχει του στόχου σου. Σίγουρα σε όλου μα υπάρχει σε άλλου σε μικρότερο βαθμό και σε άλλο σε μεγαλύτερο βαθμό, το σύνδρομο του απαταιώνα. Ότι ακόμα και αν έχουμε τα σκύλη, τη δεξιότητα για να κάνουμε κάτι, νιώθουμε ότι δεν το έχουμε. Νιώθουμε ότι δεν μα αξίζει αυτό το οποίο καταφέρνουμε ή πάμε να καταφέρνουμε. Αυτό το έχουμε όλοι μα. Αλλά για να μπορέσει να ξεχωρίσει και να πετύχει, χρειάζεται να βάλει στην άκρη τελείω το σύνδρομο του απαταιώνα, να το κάνει πάρα πολύ μικρό, Ωστε να μπορεί να πιστεύει ακόμα περισσότερο στον εαυτό σου. Οι αθλητέ των Ολυμπιακών Αγώνων είναι οι καλύτεροι των καλύτερων, είναι η των αθλητών. Αλλά ακόμα και αν δεν αγωνίζεσαι στου Ολυμπιακού Αγώνε στο Παρίσι το 2024, δεν σημαίνει ότι. Το να ακολουθήσει κάποιε από αυτέ τι καθημερινέ συνήθειε δεν θα σου ήταν χρήσιμο. σω το να κοιμάσαι σε υποξικό θάλαμο να είναι υπερβολικό για σένα, αλλά το να έχει ένα καλό πρωινό όπω ο Τζόκοβιτ ή να κάνει προτεραιότητα τον ύπνο σου όπω ο Ιουσέιν Μπολτ και το να κάνει οραματισμό πριν από μια σημαντική εργασία, σίγουρα είναι πράγματα που μπορεί να ενσωματώσει στην καθημερινή σου ρουτίνα. Το νόημα εδώ δεν είναι να αντιγράψει ακριβώ τι συνήθειε, αυτά που κάνουν οι κορυφαίοι αθλητέ στον κόσμο, αλλά το να αναπτύξει μια ρουτίνα η οποία βάζει σε προτεραιότητα το σώμα σου το νου σου και το πώ φέρει τον εαυτό σου συνολικά. Και επειδή σίγουρα όλοι μα είμαστε διαφορετικοί, μπορείς να ανατύξει τη δική σου καθημερινή ρουτίνα, κλέβοντα κάποιε από τι συνήθειε αυτών των ανθρώπων. Αν χρειάζεσαι βοήθεια στο να αναπτύξει την καθημερινή σου ρουτίνα, ζήτα μου να κάνουμε μια συνεδρία coaching. Μπε στο GreekCoach.gr, κάθετο coaching και επέλεξε πώ θέλει να δουλέψουμε μαζί. GreekCoach.gr, κάθετο coaching. Αν έφτασε μέχρι εδώ και άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου, πατέτα το κόκκινο κουμπί. Πάτα και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσει τι ειδοποιήσει. Ανεβάζω μερικά βίντεο κάθε μήνα. Δε ποιε από αυτέ τι συνήθειε θα μπορέσει να ενσωματώσει στην καθημερινή σου ρουτίνα. Σχεδίασε μια δική σου καθημερινή ρουτίνα πρωτοαθλητή. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου.